Χριστούγεννα, καρδιά μου. Θα είναι δικιά μου στα Χριστούγεννα. Θα με έχεις ερωτευτεί και τη βραδοχρονιά ζωή μου. Θα σε μαζί μου αυτός ο χρόνος που θα έρθει. Θα είναι γιορτή στα Χριστούγεννα, καρδιά μου. Θα είναι δικιά μου στα Χριστούγεννα. Θα με έχεις ερωτευτεί και τη βραδοχρονιά ζωή μου. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στα αποκαλυπτικά live, κυρίες και κύριοι. Μέχρι να συνειδητοποιήσω, καλώς ήρθατε ξανά. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Τέταρτη τηλεοπτική πρεμιέρα σε λιγότερο από τρεις μήνες. Πρέπει να είσαι παγκόσμια πρώτη, έτσι. Πρώτος. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είναι συμβολική η σημερινή ημέρα. Είναι συμβολική, είναι 15 Δεκεμβρίου. Είναι 16 μέρες πριν φύγει ο χρόνος, αυτό το 18, να φύγει στο καλό να πάει. Και είπα το εξής, επειδή επέστρεψα στο σπίτι μου, το κανάλι που αγάπησαν οι τηλεθεατές, εσείς που μας παρακολουθείτε, από όποιο μέρος κι αν μπορείτε και μας παρακολουθείτε, είναι το σπίτι μας αυτό. Είναι το κανάλι το οποίο χάρισε χαμόγελα και πέρασαν οι μεγαλύτερες προσωπικότητες από παρουσιαστές, δημοσιογράφους και τεχνικούς. Ένας από τους ανθρώπους που εγώ τον θεωρώ γούρι και αυτές τις μέρες τις γιορτινές, ένας άνθρωπος που είναι δίπλα στα παιδιά, είσαι δίπλα στους ανθρώπους, είναι ο Κώστας Μαρτάκης, ο οποίος είχε στηρίξει και το Ε. Και είναι μαζί μας για να μας κάνεις το πρώτο ποδαρικό. Καλώς ήρθες. Ελπίζω να είμαι γουρλής. Ελπίζω να είμαι γουρλής. Νομίζω ότι είμαι γουρλής. Είσαι γουρλής. Τα φαινόμενα. Το λέω. Λοιπόν, θέλω να σας πω αν μπορούμε να δείξουμε, κύριε Γαλανούλη μου, το πλατό είναι άδειο, Κώστα, όπως βλέπεις. Τι ωραίο πλατό είναι αυτό. Τι ωραίο. Και δείχνουμε μπορώ και να πω το. Κιόλας, ότι είναι τεράστιο, ναι? Τεράστιο το πλατό. Δεν ξέρω πώς φαίνεται στη τηλεόραση. Φαίνεται μεγάλο. Αλλά live εδώ είναι ακόμα πιο μεγάλο. Έχω πάθει σοκ. Λοιπόν, όπως μπορούν να δούνε, λείπουν οι συνεργάτες του Αποκαλυπτικά Live. Έκληξη, σε έκληξη. Λίγο θα είναι κοντά έκληξη. Μας. Θέλω να πω επίσης ότι για όσους από τα προηγούμενα χρόνια συνεργάτες στεναχωρήσανε πολλούς καλλιτέχνες, σαν τον Κώστα, κάποιους άλλους καλλιτέχνες κτλ. Απλώς μπήκε ένα χι και ξεκινάει μια καινούργια αρχή. Και θέλω να πω το εξής. Αυτό είναι μέσα στη δουλειά, δεν πειράζει. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι. Και εγώ τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Μας κάνει πιο σκληρούς, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν μας κάνει πιο σκληρούς. Απλώς εγώ έμαθα την πραγματικότητα που γινότανε και εγώ τη σχέση με τους ανθρώπους που έχουμε μοιραστεί πολλές στιγμές με καλλιτέχνες, με συναδέλφους που είστε όλοι φίλοι μου σε αυτόν τον χώρο. Κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν τα μάθαινα, τα έμαθα. Και τα λάθη είδε και δεν σε φοβήθηκε. Λοιπόν, θέλω να πω, Κώστα μου, ότι καταρχήν σε ευχαριστώ που ήρθες εδώ. Θα συνδεθούμε σε λίγο μαζί σου με τη Μαρίνα Ζέας. Με τη Μαρίνα Ζέας, είναι μια μεγάλη στον συναυλία. Πειραιά. Μια μεγάλη συναυλία, είναι ανοιχτή συναυλία για όλο τον κόσμο, για όλο τον Πειραιά. Σας περιμένω εκεί σε λίγο, φεύγω τώρα σε λίγο από εδώ και θα βρεθώ θέλω εκεί... Σε πολύ λίγο. Σε πάρα πολύ λίγο θα συνδεθούμε και ζωντανά μαζί σου, γιατί θέλω να πάτε όλοι, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή να ξεκινήσετε από το σπίτι σας και να πάτε στη Μαρίνα Ζέας, γιατί είναι στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Πειραιά. Ακριβώς. Και είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο, μικρή και μεγάλη. Μπορείτε να απολαύσετε μια εκπληκτική συναυλία του Κώστα, ο οποίος, θέλω να σας πω, είναι και από τους λίγους καλλιτέχνες που έρχεται, αγκαλιάζει και βλέπει όλο τον κόσμο. Και επίσης ο Κώστας, επειδή ανήκει στην Heaven Music, Heaven, ναι. 10 Ιανουαρίου ετοιμάζεις νέο υπέροχο κομμάτι. Καινούριο τραγούδι, μια πάρα πολύ ωραία λαϊκή μπαλάντα σε μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου και στίχους της Δρόμης Κοβαδέα. Καιρό είχαμε να σε ακούσουμε σε μπαλάντα. Ναι, νομίζω ότι... Έκανες και σε μια νέα εκεί. Έκανα λίγο τα χορευτικά μου, γιατί είχα ανάγκη λίγο πιο περισσότερη χαρά. Και τώρα πάμε σε αυτό που ο κόσμος με έχει γνωρίσει και με έχει αγαπήσει ξανά πολύ πολύ δυνατά. Το έχεις πάρει πάνω σου, έτσι. Το έχω πάρει πάνω. Όλοι νομίζω πάνω μας το πήραμε πλέον. Να σου πω κάτι. Τα παθήματα, γίνανε μαθήματα. Θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε δουλειά, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος γενικότερα, πρέπει να είναι εκεί. Και το ξέρεις καλά, πρέπει να είσαι από πάνω. Την επιμέλεια του των πραγμάτων. Γιατί όσο και να έχεις καλούς συνεργάτες, καλή ομάδα,
τα πάντα χρειάζεται. Είναι, γιατί είναι δικό σου επίτευγμα, είναι δικιά σου δουλειά. Βγάζει τον εαυτό σου. Και είμαστε σίγουροι. Και πρέπει να είσαι εκεί. Ακριβώς. Και βγάζει την ψυχή σου. Και είμαστε... βασικά το κάνω γιατί όταν γίνονται τα λάθη, όταν έρχονται τα πράγματα όχι όπως τα περιμένουμε, θέλω να έχω την πλήρη ευθύνη εγώ. Τέλει. Δεν μου αρέσει να δίνω ευθύνη σε άλλους. Εμείς όπως ξέρεις, εγώ όπως ξέρεις, έχουμε και μια πολύ μεγάλη και δυνατή ομάδα του Party FM στους 104. Από Ελεονόρα Μελέτη, Γιώργο Λιάγκα, Κατερίνα Γκαγκάκη, Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο Δημήτρης ο Παπανώτας, ο Θέμης ο Γιωργαντάς, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και έρχονται κι άλλοι. Ο Πάρτι θα είναι εκεί για να στηρίξει, γιατί πραγματικά είσαι ένα παιδί που δουλεύεις και αγαπάς τη δουλειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα, σε ευχαριστώ για την πρεμιέρα, για το ποδαρικό. Να μας στηρίζετε τους καλλιτέχνες, να μας αγαπάτε. Εμείς έχουμε ανάγκη την αγάπη. Στα αποκαλυπτικά live τα πραγματικά, κυρίες και ποια είναι η κάμερα, τώρα κάτσε να τη συνειδητοποιήσω. Εκεί. Λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι αυτά τα αποκαλυπτικά live με αυτούς τους συνεργάτες είναι τα αποκαλυπτικά βγαλμένα μέσα την ίδια μας την ψυχή για όλους εσάς αλλά και για τους καλλιτέχνες. Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε ευχαριστώ στη πολύ, συνέχεια. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Στον Πειραιά, Μαρίνα Ζέας, όλοι εκεί. Τώρα, λοιπόν, σε λίγο ξεκινάμε. Θέλω πριν υποδεχτούμε, κυρίες και κύριοι, τους νέους αποκαλυπτικούς, να θυμηθούμε λίγο τι ήταν αυτό που εσείς αγαπήσατε και στηρίξατε. Γιατί χωρίς εσάς δεν θα υπήρχαν τα αποκαλυπτικά. Δώσ' το.